Στις μία η ώρα τη νύχτα άκουσε η νοικιάρα μου από κάτω ότι το αυτοκίνητο το πήρε μπροστά. Γιατί αυτό μου το είπε το πρωί που έψαχνα εγώ να βρω, που σηκώθηκε αυτά η ώρα να πάω στη δουλειά. Μου λέει, δεν το είχες βάλει χθες βράδυ μπροστά. Όχι, λέω, δεν το είχα βάλει. Μου λέει, κάποιος το είχε βάλει. Πήγα το πρωί στην αστυνομία, μου είπε η αστυνομία ότι δώσ' μου τα στοιχεία σου, κάνε μήνυση, έκανα ό,τι χρειάζεται και μου λέει, θα σε πάρουμε τηλέφωνο να το βρούμε. Και μου είπαν τώρα ότι το είχε πέσει, όταν με πήρε τηλέφωνο μετά από 2 ώρες, μου είπε ότι είναι στο ποτάμι, είναι αστυνομία εκεί, αλλά επειδή είναι, το ρίξα στο ποτάμι για να μην έχουν στοιχεία να τους πάρουν. Πού να το ξέρω εγώ, δεν ήξερα απολύτως τίποτα. Εγώ το αυτοκίνητο έχω 30 χρόνια. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα κλέψω ένα αυτοκίνητο τώρα τον Toyota. Είχαν πάει χτες βράδυ απέναντι από το μουσείο που είναι ένα ξεχωριό και πήγανε, προσπαθήσαν να ανοίξουν. Δεν ξέρω αν ανοίξανε, δεν ανοίξανε. Αλλά ήταν εκεί, μου λέει η αστυνομία. Θα το βγάλω από εδώ εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψει αυτό το αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να δουλεύει. Ναι, άλλωστε εδώ αυτή η περιοχή είναι γεμάτη. Ναι. Πώς θα το βγάλετε από το γερανό ή τελικά. Δεν βγαίνει αυτό, πρέπει να φύγει γερανό. Έχω παραγγείλει γερανό. Ο γερανό τώρα ποιο θα το βγάλει από μέσα, λέει. Θα κάνει και ζημιά πάλι. Πάλι έχουμε ένα περιστατικό αφαίρεση ενός οχήματος από ένα συμπολίτη μας, το Φώτη τον Κολεβέντη, το οποίο χρησιμοποιήθηκε μάλλον για κάποια άλλη δουλειά, αλλά μην πετυχαίνοντας από κυροφορίες που ξέρουμε, μην πετυχαίνοντας το σκοπό που το είχαν πάρει, για το σκοπό που το είχαν πάρει και για να εξαλείψουν τα αποτυπώματα, το πέταξαν μέσα στο νερασίνο ποταμό. Δηλαδή για κλοπή είχαν πάει. Πιθανότητες οδηγούν εκεί. Το άλλο θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός τώρα πληρώνει κερατιάτικα που λέμε στη λαϊκή. Γιατί αυτό για να βγει μέσα από εκεί χρειάζεται αρκετά λεφτά και χρειάζεται και ειδικευμένο μηχάνημα για να το βγάλει. Δεν βγαίνει εύκολα. Είναι γιατί δύσκολο να το βγάλουμε. Γιατί τώρα αυτό με την εισρωή των υδάτων έχει γίνει 2 τόνους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να βγει με ή τραβώντας τα λοιπά. Πρέπει να έρθει ειδικό μηχάνημα. Και αυτό επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. Δηλαδή, ενώ χάνει την περιουσία του, το περιουσιακό του στοιχείο, έχει και πρόβλημα να πληρώσει το γερανό που θα έρθει εδώ πέρα. Γιατί ξέρετε, δεν μπορεί να μείνει μέσα. Πρέπει να πάει σε χώρο ανακύκλωσης για να γίνει διαγραφή. Διαφορετικά, έτσι πως είναι, δεν μπορεί να γίνει διαγραφή. Και τις πινακίδες να παραδώσει, διαγραφή δεν γίνεται. Δηλαδή, πώς το λέμε. Για να φέρει το γερανό έξοδα, να περάσει ναι. Το αυτοκίνητό του. Ναι, ναι, αντιλαμβάνεστε την ψυχική του κατάσταση που βρίσκεται ο άνθρωπος. Χάνει ένα εργαλείο το οποίο ήταν της δουλειάς του. Δημιουργούνται πάρα πολλά ερωτηματικά. Τώρα θα μου πείτε τι μπορεί να γίνει. Με τις ομάδες που μας είναι περί Νέα Τζιγκέρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αν δεν αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο και απευθύνομαι στον κύριο Τσάρα το πλημέλημα να γίνει κακούργημα, δεν γίνεται τίποτα. Μην ευελπιστούμε σε τίποτα. Πρέπει άμεσα το πλημέλημα να γίνει κακούργημα. Είναι και απόφαση σκέψεως δικιάς μου, αλλά και του κόσμου. Πλέον πρέπει να υπάρξει τιμωρία. Αν δεν υπάρξει τιμωρία, τελειώσαν τα. Ευχαριστούμε πολύ.